Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 18 Φεβρουαρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Για την επόμενη περίπου μία ώρα θα δούμε αναλυτικά όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το αγροτικό ρεπορτάζ και στον δεύτερο συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού προχώρησαν σήμερα οι αγρότες του Παμφιωτικού αλλά και κατ' επέκταση οι αγρότες από την ευρύτερη περιοχή στο ύψος της Ανθίλης. Ωστόσο η δεύτερη απόπειρα δεν ήταν το ίδιο επιτυχημένη καθώς αρκετοί δεν έδωσαν το παρόν. Εκείνοι βεβαίως που έδωσαν έντονο παρόν ήταν οι υποψήφοι για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Ωστόσο, τα μηνύματα στάλησαν πάλι από τους αγρότες προς την κυβέρνηση και στο κάστρο της Βιωτίας αλλά και σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας Θεράς αλλά και πανελλαδικά. Είχαμε κινητοποίησεις, ενώ αύριο υπάρχει μια πανστρατιά αγροτών στην Αθήνα, κάθοδος στην Αθήνα με μπροστάρι τον Βαγγέλη Μπούτα. Για περίπου 20 λεπτά έκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο ύψος της Ανθίλης οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα, καθώς η κίνηση αυτή ήταν σε συνεννόηση με την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, η δεύτερη κινητοποίηση των αγροτών δεν είχε την εικόνα της πρώτης, που σαφώς ήταν πιο δυναμική. Ωστόσο, τα μηνύματα στάλθηκαν μαζί με τους φορείς αλλά και υποψηφίους που έδωσαν έντονο παρόν. Αύριο Τετάρτη πραγματοποιείται παναγροτική κινητοποίηση στην Αθήνα με την συμμετοχή και αγροτών από την Φθιώτιδα. Όπως είχαμε προαναγγείλει, βγήκαμε να κάνουμε μια σιωπηλή διαμαρτυρία για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία ολόκληρη και όχι μόνο οι αγρότες. Είναι κοντά μας άνθρωποι όλων των επαγγελμάτων για να δώσουν το δικό τους μήνυμα. Από μένα τίποτα άλλο σήμερα. Είστε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση των λαμιωτών? Όχι απαραίτητα, αλλά θεωρούμε ότι κάθε μέρα που θα έρχεται θα είναι και περισσότεροι. Αύριο θα είστε Αθήνα? Αύριο ναι, αύριο πάμε Αθήνα με λεωφορεία. Στο μεγάλο συλλαγητήριο που θα γίνει στην Αθήνα. Πρώτον, φθηνό κόστος παραγωγής. Ο καθένας καταλαβαίνει ποια είναι τα παραλκόμενα αυτού του φθηνού κόστους παραγωγής. Δεύτερον, δίκαιη και ρεαλιστική φορολόγηση. Είναι μια ιδιότυπη τάξη οι αγρότες μας, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν συγκεκριμένο, δίκαιο και ρεαλιστικό τρόπο. Και τρίτον, εθνικό σχέδιο αναδιάρθρωσης γεωργίας, νέων μορφών αξιοποίησης, ένα νέο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τη γεωργία που δεν υπάρχει. Μαζί με όλους τους συμπολίτες μας αγρότες, για να τους συμπαρασταθούμε στον αγώνα τον οποίο κάνουν. Όμως αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή βλέπω μια μεγάλη κινητοποίηση των ΜΑΤ, και μία κινητοποίηση που είχα να τη δω μου θυμίζουν περσινές καταστάσεις, θέλω να στείλω ένα μήνυμα από εδώ πέρα. Πρώτον, ότι ο αγώνας, όσο είναι αποφασισμένοι οι συμπολίτες μας να το συνεχίσουν, θα το συνεχίσουν και εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Δεύτερον, αύριο στο Παναγροτικό Συλλαλητήριο πρέπει να είναι σύσσωμοι όλοι οι αγρότες. Και τρίτον, αντί να ξοδεύουν χρήματα για να στέλνουν τα ΜΑΤ εδώ, καλό θα είναι να στέλνουν γιατρούς στα χωριά που έχουν ερημωθεί, στα γεροντάκια, και να μην ψάχνουν τα χωριά αντί να βρουν γιατρούς, να βρίσκουν λογιστές. Αυτό το άθλιο σύστημα που ταλαιπωρεί την πατρίδα μας επί 40 και πλέον χρόνια έχει εφεύρει τώρα έναν άλλο τρόπο για να επικρατήσει, γιατί βλέπει ότι δεν έχει καμία αντιστοίχηση στην ελληνική κοινωνία. Αυτός ο τρόπος είναι να στρέψει τη μία κοινωνική ομάδα ενάντια της άλλης. Σήμερα εγώ δεν είμαι αγρότης, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και ως τέτοιος έρχομαι εδώ να συμπαρασταθώ στους αγρότες και θέλω να δώσω το μήνυμα σε όλο το λαό που μας ακούει ότι οι τάξεις πρέπει να είναι αγαπημένες και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Υπηρέτησα στην αστυνομία. Σαν αποστράτος αξιωματικός βρίσκομαι εδώ να αγωνιστώ κι εγώ, γιατί χτυπήθηκε και ο δικός μας ο κλάδος, όπως και όλοι. Θα πρότεινα όλοι οι κλάδοι να έρθουμε και να ενωθούμε, να αντισταθούμε, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα. Προχωράνε να μας τα πάρουν όλα. Βρίσκομαι εδώ σήμερα ως εκπρόσωπος του τομέα αγροτικής ανάπτυξης των ανεξάρτητων Ελλήνων και υπεύθυνη νέων καλλιεργειών. Είμαστε εδώ από την αρχή που ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών, και θα ήθελα να πω ότι οι αγρότες και όλοι οι κλάδοι δεν κατεβαίνουν στο δρόμο για να διεκδικήσουν χρήματα, όπως λένε πάρα πολλά μέσα εδώ και πάρα πολλές μέρες, και το λένε συνεχώς. Είμαστε εδώ γιατί όταν φορολογεί την καλλιεργήσιμη γη, είναι σαν να φορολογεί το μίξερ σε ένα ζαχαροπλαστείο ή το ξυλόφουρνο σε ένα φούρνο. Και καλό θα είναι και οι κλάδοι που δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει να το καταλάβουν και να ενωθούν μαζί μας. Θέλω να δηλώσω, να εκφράσω μάλλον τα συναισθήματά μου. Πρώτον,
ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή εδώ να βρίσκονται πάρα πολλοί κόσμος. Οι εκπρόσωποι των αγροτών χθες κάλεσαν όλους τους Λαμιώτες μετά τις 2.30 ώρα, όταν κλείσουν τα μαγαζιά, να είναι εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι είναι όλοι οι Λαμιώτες, δεν είναι καν πολλοί Λαμιώτες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο υπάρχουν αυτοί οι οποίοι σήμερα κυβερνούν, η κατάσταση θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και δεν αφορά αυτό μόνο τους αγρότες, αφορά όλους τους Έλληνες. Αυτό το σύστημα που μας κυβερνάει πνέει τα αλήθεια και όσο πλησιάζει προς το τέλος γίνεται τόσο και πιο επικίνδυνο. Ως σύγχρονη πόλη στηρίζουμε και σήμερα και κάθε φορά το βαλόμενο Έλληνα αγρότη. Πρέπει να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Πρέπει να μειωθεί το κόστος παραγωγής για να έχουμε φτηνά και καλά προϊόντα, ανταγωνιστικά, να βρίσκει δουλειά ο Έλληνας στον τόπο του, να μην γίνεται μετανάστης και να μην μπορεί ο καθένας να παίζει πάνω στην πλάτη σήμερα του Έλληνα αγρότη, του επιχειρηματία, του βαλόμενου συνέλληνα, διότι σήμερα ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο αλιεύς, αύριο οι πάντες. Σόντωση του μικρομεσαίου αγρότη και του κτηνοτρόφου πιστεύουμε ότι είναι η συνέχεια ενός σχεδίου για την εξόντωση της ελληνικής κοινωνίας. Μπροστά σε αυτό το μαύρο τοπίο, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουμε ότι μόνο ο αγώνας είναι αυτός που θα δώσει διέξοδο σε αυτά τα μεγάλα διέξοδα της κοινωνίας και ιδίως βέβαια το αγροτικό ζήτημα. Είμαστε και σήμερα εδώ, όπως και σε κάθε κινητοποίηση των αγροτών, για να τονίσουμε για άλλη μια φορά τη συμπαράστασή μας στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι δίπλα τους και όχι μόνο στους αγρότες, αλλά σε όλο τον ελληνικό λαό που πλήττεται βάναυσα από μια τέτοια πολιτική η οποία στερεί την αξιοπρέπεια και τη ζωή του Έλληνα πολίτη. SOS για την ελληνική οικονομία, για την Ελλάδα, για όλους μας, για τους αγρότες. Εάν σταματήσουν οι αγρότες, όπως λένε, να καλλιεργούν, χαθήκαμε. Πρέπει τώρα να κάτσουν όλοι στο τραπέζι του διαλόγου, σοβαρά και υπεύθυνα, να μπουν οι κανόνες του παιχνιδιού και αυτοί που πρέπει να είναι ελεγκτές ότι οι κανόνες λειτουργούν, επιτέλους να το κάνουν. Εμένα μου κάνει κάτι εντύπωση. Μία κινητοποίηση για ένα σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης των αγροτών και πραγματικά συμπαράσταση στους αγρότες δηλώνουν όλα τα πολιτικά στελέχη, όλοι οι πολιτικοί παράγοντες. Όλοι αποκηρύσσουν τις πολιτικές που δημιούργησαν το πρόβλημα. Όλοι νύπτουν τα σχήρας τους. Μα όλοι είναι παρόντες εδώ. Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Παρθενογένεση είναι? Δεν είναι παρθενογένεση, είναι πολιτική πρακτική. Ποιος την ακολούθησε? Εγώ να τιμωρηθώ? Κάποιος άλλος? Μα ποιος είναι? Δεν ξέρετε ποιος κυβερνούσε τόσα χρόνια τη χώρα? Δεν ξέρετε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί κρύβετε το κεφάλι σας και προσπαθείτε να βρείτε λάθη, παραλήψεις, κακούς παράγοντες? Δεν είναι. Αν δεν αμφισβητήσετε την πολιτική που είναι η αιτία που γεννά και αναπαράγει τα προβλήματα, έρμεα υποσχέσεων και αυταπατών θα είναι οι αγρότες. Η πρωτοβουλία ενεργών πολιτών συμπαρίσταται στο δίκαιο αγώνα των αγροτών. Είμαστε εδώ αυτό να το δηλώσουμε. Γιατί πιστεύουμε καθαρά ότι η αγροτική παραγωγή είναι αυτή που μπορεί να μας βγάλει από το τέλμα που ζούμε αυτή τη στιγμή. Οι αγρότες έχουν πληγεί πάρα πολύ. Η οικογένεια των αγροτών καθημερινά δέχεται τεράστια προβλήματα στην παραγωγή, στην επιβίωση, στην καθημερινότητα. Και βέβαια μόνο μέσα από την αγροτική πολιτική, τη νέα που θα πρέπει να χαράξει η Ελλάδα, θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση που ζούμε. Θέλουμε να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, θέλουμε να στηριχθεί η αγροτιά, ο αγρότης που σήμερα φωνάζει δίκαια και βέβαια στα πλαίσια αυτά είμαστε εδώ μαζί του.
Θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα. Αύριο Τετάρτη, επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα παναγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα. Θα δούμε τι έγινε πέρα από την Φθιώτιδα και στο κάστρο της Βιωτίας, γιατί πολλοί είναι οι αγρότες από την ευρύτερη περιοχή Στερεάς που θα κατέβουν αύριο στην Αθήνα. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Δημογιάννη, τον πρόεδρο του Παμφθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου, και τον κύριο Τσαγαλά που εκπροσωπεί αγρότες από την περιοχή της Βιωτίας και το κάστρο, για να συζητήσουμε μαζί τους τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν και ποια είναι η προσπάθεια συρρήκνωσης, η προσπάθεια συμπίκνωσης όλων των δυνάμεων και σε ένα ενιαίο μέτωπο. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Δημογιάννη, θα ξεκινήσω λίγο από εσάς με το βίντεο που είδαμε. Κύριε Τσαγαλά, θα περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ. Ναι. Κύριε Δημογιάννη, εντάξει, περισσότερο ήταν η πολιτική, πρέπει να ομολογήσω, αλλά... Αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό, να σταθούμε ότι αύριο είναι μια μεγάλη κινητοποίηση. Ας στείλουμε ένα μήνυμα, έστω και την ίστατη στιγμή, να μαζευτεί κόσμος. 5 λεωφορεία, κύριε Βούτσε, θα φύγουν από τη Φθιώτιδα και υπάρχουν όσα λεωφορεία χρειαστεί να βάλουμε ακόμα. Μας συνδράμει το υπεραστικό κτέλ Φθιώτιδας και τους ευχαριστούμε. Μας βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Είναι δίπλα μας. Όσα λεωφορεία χρειαστεί μπορούμε να τα βάλουμε και να κατέβει ο κόσμος στην Αθήνα. Σήμερα, κύριε Δημογιάννη, τι περιμένατε? Θέλω να μου πείτε, έγινε μια δεύτερη κίνηση και είχε επιλεγεί μια ώρα η οποία θα βοηθούσε λίγο την προσέλευση κόσμου. Οι αγρότες ήταν εκεί, αλλά οι άλλοι φορείς δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκονταν. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε σε καμία περίπτωση. Ναι. Εμείς θέλαμε αυθόρμητα ο κόσμος της Λαμίας να βγει στον δρόμο και να διαδηλώσει. Ναι. Δυστυχώς, οι πολίτες ήταν ελάχιστοι, πολιτικοί πολλοί. Και οι αγρότες βέβαια πάντα παρόντες. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Ξέρετε τι γίνεται. Για μας πείτε. Έχουν σταματήσει πολίτες, πάρα πολλοί πολίτες στον δρόμο και μας λένε τι κάθεστε, τι κάνετε, βγαίνετε εμείς στον δρόμο και εμείς κοντά σας. Εμείς χθες είπαμε το αντίθετο. Ας βγουν οι πολίτες μπροστά και εμείς κοντά τους. Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι δεν είναι όριμος ο κόσμος ακόμα για να κινητοποιηθεί. Δεν ξέρω το τι έχετε γίνεται. Πει όμως, κύριε Δημογιάννη, αυτό είναι αλήθεια, αλλά πότε θα υπάρχει οριμότητα? Αύριο είναι ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Οι ευκαιρίες σας, να το πω έτσι, είναι τώρα. Μα ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Είναι μη συλλαλητήριο. Είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για τους αγρότες. Σίγουρα, σίγουρα. Η οικονομική πολιτική, η φορολογία πλήττει όλους τους πολίτες. Τα χαράτσια πλήττουν όλους τους πολίτες. Τα διόδια πλήττουν όλους τους πολίτες. Θα περιμέναμε περισσότερο δραστήριο τον κόσμο από ό,τι είναι τελικά. Μάλιστα. Βάλτε μια ανωτελεία να πάω και στον κύριο Τσαγαλά να μου δώσει ρεπορτάζ ουσιαστικά από την περιοχή της Βιωτίας. Κύριε Τσαγαλά, τι έγινε στον μπλόκο το δικό σας? Είχατε συμμετοχή αρχικά? Σήμερα κατά τις 1 η ώρα πήγαμε προς το κάστρο. Η συμμετοχή ήταν 200 με 250 άτομα περίπου. Είχαν έρθει και επαγγελματίες και εμπορία από την περιοχή του Ερχομενού. Βέβαια υπήρχαν και οι πολιτικοί, εντάξει, αλλά όχι πάρα πολύ. Είχαν βγει αρκετοί αγρότες, αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω, γιατί άκουσα και τον συνάδελφο, γιατί δεν βγαίνει ο κόσμος. Σας πληροφορώ ότι από εδώ που είμαστε εμείς, Ερχομενός κάστρο είναι 17 χιλιόμετρα. Κύριε Τσαγαλά, η Λαμία είναι 3 χιλιόμετρα από τον μπλόκο. Μισό να ακούσεις τι θέλω να πω. Κύριε Δημογιάννη, περιμένετε, κάπου θέλει να καταλήξει. Κύριε Τσαγαλά, πείτε. Ναι, λοιπόν, είναι 17 χιλιόμετρα. Όταν ξεκινήσαμε από εδώ, είμαστε γύρω στα 400 άτομα. Ναι. Με φόβο της αστυνομίας δεν αφήσαν τα τρακτέρ να ανεβούν στο οδόστρωμα. Μετά από χίλιες διαπραγματεύσεις τα αφήνανε 2, 3 να πάνε. Τα σταματήσανε πριν το κάστρο. Είχαν στήσει μπλόκο με κλούβες, με ματ. Να μην περάσει τρακτέρ, να μην περάσει ο κόσμος. Ο κόσμος άρχισε και έφευγε αριστερά-δεξιά, φοβόταν. Αυτό είναι μία έμεση απάντηση. Μάλλον όχι έμεση, άμεση απάντηση. Γιατί δεν βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους? Γιατί φοβάται? Αυτή τη στιγμή, εάν γράψει ένα τρακτέρ η αστυνομία, ή αν γράψει κάποιον για παρακόλληση συγκοινωνίας ή οτιδήποτε, γιατί κυνηγάνε όντως. Δηλαδή αυτές τις οδηγίες έχουν. Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα ότι φταίει ο αστυνομικός διευθυντής ή ο αστυνόμος που θα με γράψει εμένα. Αυτές τις οδηγίες έχουν. Τσακίστε οποιονδήποτε πάει να κάνει ότι κάτι. Αυτή είναι η οδηγία. Μιλάμε για οδηγίες τώρα. Να μην πω για ποια καθεστώτα. Κύριε Τσαγαλά, όμως εκτιμώ ότι η δύναμη, καλά το λέτε, των 250 ατόμων που μου είπατε, προφανώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική δύναμη των αγροτών, έτσι, πέρα από τα προβλήματα.
Όχι βέβαια. Και 180 είναι τα τρακτέρ. Έτσι. Με 250 άτομα και να έχουν έρθει και, βιοτέχνες και έμποροι και πολιτικοί, σαφώς και δεν ανταποκρίνεται. Και δυστυχώς, όπως και ο συνάδελφος, λέω είναι λυπηρό, εκεί καταλήγω που πήγαμε μόνο αυτοί. Μόνο αυτοί. Απ' την άλλη όμως, βλέπω και ένα θετικό, ότι καταφέραμε και πήγαμε μόνο αυτοί. Γιατί στο δρόμο είχαν στηθεί τόσα εμπόδια, σας πληροφορώ ότι τα τρακτέρ πήγαν μέσα από τα χωράφια για να βγούμε. Μέσα από τα χωράφια. Μάλιστα. Δεν αφήναμε. Να ρωτήσω και τους δυο σας, κύριε Τσαγαλά και κύριε Δημογιάννη, βλέπετε να υπάρχει μια καθίζηση στο ενδιαφέρον των συναδέλφων σας, κύριε Δημογιάννη, γιατί είναι κρίσιμες οι ώρες, το επαναλαμβάνω. Μήπως κουράστηκαν κάποιοι από αυτούς? Όχι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Ναι. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσαγαλάς θα συμφωνήσει. Τουλάχιστον τα μπλόκα της στερεάς εδώ κρατάνε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αντίθετα, αυτό το συλλαλητήριο που θα γίνει αύριο, τους έχει αναπτυρώσει το ηθικό και όλοι οι συνάδελφοι θέλουν να συμμετέχουν. Πιστεύω ότι αύριο θα έρθουν και άνθρωποι που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή και ενδεχομένως να χρειαστούν και άλλα λεωφορεία να βάλουμε. Από εκεί και πέρα έχουν δρομολογηθεί και εξελίξεις. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες συναντήσεις. Δεν γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο ακόμα για Πέμπτη Παρασκευή. Ναι. Άρα λοιπόν δεν βλέπω κανένα λόγο που θα πρέπει να φύγουμε από τον δρόμο. Αντίθετα, βλέπω πολλούς λόγους που θα πρέπει να πυκνώσουν τον μπλόκα των αγροτών, γιατί τώρα είναι ώρα να παλέψουμε και να πετύχουμε. Κύριε Τσαγαλά. Όσο η κυβέρνηση κρατάει αυτή τη στάση που κρατάει, ναι, όχι μόνο δεν θα μειώνεται το ενδιαφέρον, αντιθέτως θα αυξάνεται. Θέλω να πιστεύω κι εγώ ότι από την επαύριο θα αρχίσουν να αυξάνονται και τα τρακτέρ που έρχονται εδώ, αλλά να μεγαλώνει και το πάθος των συναδέλφων μας για να βγουν. Γιατί οι άνθρωποι, καταλαβαίνετε, δεν παίρνουν τίποτα πίσω. Και όχι να μας στολίζουν πάλι. Ευελπιστώ να σας πω κάτι χιουμοριστικά, θα το πω, να βγει ο κύριος Θεοχάρης ή ο κύριος Κεδίκο και να πει καμία ωραία φράση όπως αυτή που μας φούντωσε πάλι την άλλη φορά, που τα μπουρδούκλωσε και καλά πήγε να μας κοροϊδέψει για άλλη μια φορά. Ναι. Κάτι τέτοιο να πούνε, να δούνε πώς θα βγουν τρακτέρ μετά, όχι μέσα από τα χωράφια, θα πάνε ευθεία πάνω στις κλούβες μετά. Άρα περιμένετε τη σταγόνα που θα ξεχυλήσει το ποτήρι, κύριε Τσαγαλά? Να το πούμε έτσι, ή είναι υπερβολικό? Ναι. Το πάθος παραμένει ασύγαστο. Το ενδιαφέρον δεν μειώνεται. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Προσδοκούμε αύριο μία μαζική συμμετοχή. Μαζική το λέω και το τονίζω. Χωρίς που φιληθεί κανένα κόμμα. Γιατί αυτό διαχέεται. Είμαστε όλοι οι αγρότες μαζεμένοι, ενωμένοι, αύριο με τα δικά μας τα θα κατεβούμε, θα λάβουμε μέρος στο συλλαλητήριο και στην πορεία που θα γίνει προς το Σύνταγμα. Μάλιστα. Αυτό είναι. Πιστεύω ότι θα είστε πάρα πολύ αύριο και όχι μόνο αγρότες. Όλη η Ελλάδα, και απευθύνω κάλεσμα στον κόσμο, να μαζευτεί όλη η Ελλάδα επιτέλους. Επιτέλους να φύγουμε από τον καναπέ και να πάμε να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την τρομοκρατική ενέργεια που κάνουν. Ψάχνουν για τρομοκράτες. Μα οι τρομοκράτες είναι αυτοί που νομοθετούν αυτή τη στιγμή. Κύριε Τσαγαλά και κύριε Δημογιάννη, υπάρχει μια νέα εξέλιξη που έχει να κάνει με 33 βουλευτές, γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι ξαναρίχνουν τα καρφιά τους για το αγροτικό ζήτημα. Έχετε έναν, να το πω, μικρό σύμμαχο ακόμα, αλλά εδώ πρέπει να εκμεταλλευτούν τα γεγονότα αυτά οι συνάδελφοί σας. Κύριε Δημογιάννη. Κατά πόσο μπορεί να είναι σύμμαχος ή όχι, κύριε Βούτσινε, θα το δείξει η πορεία. Γιατί μέχρι τώρα. Καλά, εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έχουμε δει απίστευτα από αυτούς. Μόνο σύμμαχοι δεν ήταν, παρά επικοινωνιακού τύπου τερτύπια κάνανε. Ας λάβουν λοιπόν σοβαρά. Γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται. Και μπορώ να σας πω ότι συντέλεσε σε αυτό που κάναμε στη Λαμία. Ναι. Την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα έγινε σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γι' αυτό και ανελήφθη αυτή η πρωτοβουλία. Ελπίζουμε να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και να επιτρέψετε μου, έχω τις επιφυλάξεις. Κύριε Τσαγαλά, δεν ξέρω τώρα, κυβερνητική είναι. Δεν θα είμαι τόσο διακριτικός όσο συνάδελφος. Σας ακούω. Δεν τους πιστεύω. Δεν πιστεύω τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μας έχει κοροϊδέψει πολλάκις. Είναι όλοι ψεύτες. Δεν καταλαβαίνω τη λογική τους. Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω Μέλη. Πρώτα τα ψηφίζουν και μετά βγαίνουν και λένε έχουν δίκιο οι αγρότες. Συγγνώμη, και πάει λέγοντας. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο λαός δεν τα ακούει αυτά. Ποιος ψηφίζει. Ναι. Κάποια στιγμή θα κληθούν να ψηφίζουν. Ας τα σκέφτονται αυτά. Ας τα σκέφτονται. Ποιοι λένε και τι λένε. Πρώτα ψηφίζουν, πρώτα μας εξαφανίζουν και μετά βγαίνουν και λένε έχουν δίκιο οι αγρότες. Χαίρομαι πολύ. Τι να το κάνω τώρα. Δείξτε μου ότι έχω δίκιο.
φέρε μέσα στη Βουλή επερώτηση να την ψηφίσεις, να άρουν αυτά τα φορολογικά τρομοκρατήματα. Δεν είναι μέτρα αυτά. Κύριε, θέλω... Ναι, ναι, ολοκληρώστε. Λοιπόν, θέλω να γίνει ένα κάλεσμα μέσα από το κεντρικό μας δελτίο. Κύριε Δημογιάννη και κύριε Τσαγαλά, αύριο είναι μια καθοριστική, νομίζω, κάθοδος των αγροτών. Ελπίζω να υπάρχει συμμετοχή, μαζικότητα, όχι έκτροπα σίγουρα, αλλά να πετύχετε τους στόχους. Κύριε Δημογιάννη, ακούω εσάς πρώτα και θα πάω να κλείσω με τον κύριο Τσαγαλά. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Παρακαλώ. Πολλοί συνάδελφοι αγρότες λένε «Μα θα πάμε στην Αθήνα με τον Κούτα». Λοιπόν, εκεί θα ήθελα να πω το εξής σε όλους όσους μας ακούνε. Δεν πάνε στην Αθήνα με τον Κούτα. Πάνε στην Αθήνα με τους αγρότες. Πάνε στην Αθήνα παλεύοντας για να υπερασπίσουν το αύριο τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η συμμετοχή, όσο περισσότερο κόσμο έχει, τόσο καλύτερη επιτυχία θα έχει για όλους μας. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να πάμε στην Αθήνα αύριο. Δεν πρέπει να μείνει κανείς στο σπίτι του. Υπήρξαν βέβαια, όπως ξέρετε για το κανάλι σας θες, κάποιες απαξιωτικές δηλώσεις του κύριου Μπούτα. Μεγάλος άνθρωπος είναι τώρα. Εντάξει, ο καθένας κρίνεται με αυτά που λέει, κύριε Δημογιάννη. Δεν θα τα πάρουμε στα σοβαρά τώρα αυτά. Εμείς θα πάμε στην Αθήνα όλοι και θα διαδηλώσουμε όπως όλοι οι Έλληνες αγρότες. Κύριε Τσαγαλά, να κλείσω με εσάς. Και εγώ ακριβώς τα ίδια θα πω. Καλώ όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο, το είπα και πριν. Δεν πάμε για κανένα κόμμα, δεν πάμε για κανένα πρόσωπο. Πάμε να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Πάμε να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας. Εάν αύριο γίνει μια μαζική συμμετοχή, εάν αύριο συστεί η Αθήνα από τον κόσμο που θα μαζευτεί, πιστεύω ότι θα έχουμε καταφέρει πολλά. Μην βλέπουν μπροστά κάδρα, μην βλέπουν πρόσωπα, μην βλέπουν πολιτικές. Πάμε μόνο οι αγρότες, το ξαναλέω, μόνο οι αγρότες με τα δικά μας πανώ, όλοι μαζί συσπηρωμένοι. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε και αύριο στα συμπεράσματα της κινητοποίησης. Κύριε Δημογιάννη, ευχαριστώ. Κύριε Τσαγαλά και εσάς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες σκέψεις και ιδέες που υπάρχουν στον αγροτικό κόσμο. Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν βεβαίως αιρετικό. Κάποιοι λένε ότι τα λέει έξω από τα δόντια. Η αλήθεια είναι ότι για άλλη μια φορά πειρά κατά αγροτών αλλά και πολιτικών προσώπων εξαπέλυσε κυρίως για πολιτικά πρόσωπα ο γνωστός αγρότης από την Βόρεια Φθιώδα, ο κύριος Βάιος Γκανής, θες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κάποιοι τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν έκαναν ως όφυλαν τα πλάνα που είχαν σχεδιάσει οι αγρότες, αφήνοντας υπονοούμενο ότι ίσως κάποιοι να πούλησαν τον αγώνα, σε συνεννόηση βεβαίως με βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Εχμές κατά πάντων άφησε για άλλη μια φορά ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Βάιος Γκανής, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1. Από τα πειρά του δεν γλίτωσαν αγρότες αλλά και πολιτικά πρόσωπα του παρελθόντος αλλά και της σημερινής εποχής, που όπως τόνισε δεν έκαναν αυτό που πρέπει. Το θέμα θα λυθεί, σας είπα πως όταν πραγματικά θα καλεστούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου, όσες μέρες μας πάρει, το τι θέλουμε σαν χώρα. Εφόσον αυτό δεν έχει μπει σαν σκοπός ακόμα ούτε στα χαρτιά, μην περιμένετε προκοπή. Σας είπα, περίπου σε 9 μήνες ο αγροτικός πληθυσμός θα έχει εξαφανιστεί ένα 30-40% για πλάκα. Δεν θα μπορεί να απεξέλθει σε τίποτα να πληρώσει. Γιατί θα έρθουν όλα αυτά που είπε ο κύριος Σταϊκούρας, ότι τα υπερασπίζεται και τα ψήφισε. Και οι υπόλοιποι, έτσι, να μην κατηγοράμε τον κύριο Σταϊκούρα. Να μην βγάζουμε απ' έξω τους υπόλοιπους. Τον κύριο Σταϊκούρα, γιατί έχει μια εξέχουσα θέση από τις πρώτες στην παράταξή του και στην κυβέρνηση της χώρας. Το γεγονός ότι διαχωρίζει έτσι τη θέση του, ότι δεν μπορεί να περάσει, ας πούμε, κάποιες προτάσεις δικές σας, τι λέει για εσάς? Δεν μπορεί να περάσει κάποιες προτάσεις. Ναι, έτσι είπε. Έτσι ακριβώς είπε. Να μεταφέρω 6 δικούς μου πυλώνους προς τα κάτω, είπε, αλλά εάν αυτό δεν είναι κυβερνητικό σχεδιασμός, κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα περάσει κιόλας. Ναι, ξέρετε, εμείς έχουμε ένα μειονέκτημα, κύριε Στεργιόπουλο. Δεν είμαστε Γερμανοί. Αν ήμουν Γερμανός, θα το ξέρω κατάπινε με τη μία. Και τις 6 και τις 8 και τις 40. Γιατί μέχρι τώρα ξέρω κατά ποιοι, και ο κ. Σταϊκούρας και όλοι τους, ότι λουκουμάκι τους έχουν πει απ' έξω. Χωρίς καμία συζήτηση και χωρίς καμία αντίρρηση. Και με το περίφημο αγγλικό yes sir. Έτσι και σκημένοι. Κανονικά. Να τα λέμε αυτά. Εγώ που θεωρώ ότι είμαι Έλληνας πολίτης και είμαι συντοπίτης του ή οτιδήποτε, δεν με λαμβάνει υπόψη. Γιατί να με λάβει υπόψη? Έχει να φοβηθεί τίποτα? Εάν όμως είχε να φοβηθεί κάτι, ό,τι ήταν αυτό, πιστέψτε με, θα ξεροκατάπινε και αυτό που έλεγα εγώ. Δηλαδή θέλετε αλλά να πείτε, που κάνουμε και εμείς σαν δεν τον έστειλε ο φθιωτικός λαός στο κοινοβούλιο? Και θα τον ξαναστείλει και πάλι, όσο παράξιον και να σας φαίνεται, και αν θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό.
Και τότε είναι που θα. Και μην μου πείτε ότι θα πάρετε έκπληξη εσείς με τέτοια εκπλήξη. Όχι, όχι, δεν εκπλήσουμε από τίποτα. Απλά εμένα, εγώ θα ήθελα πάντοτε να μπορώ να λέω την αλήθεια όπως τη λέω τώρα και ο λαός σας κρίνει και ας ψηφίσει όποιον θέλει, όποιον κρίνει καταλληλότερο. Βλέπετε, ο λαός την κρίνει τόσα χρόνια και την ψηφίζει. Τα παλικάρια που έρχονται εδώ και σου λένε ότι δεν μπορώ. Θα τους πάω τους παρακάτω τους 6 αυτούς που τους είπε, αλλά δεν ξέρω παρακάτω. Όταν όμως έρχεται να πάρει την ψήφο και την παίρνει πολύ άνετα, ο συγκεκριμένος, γιατί κατά λάθος βγήκαν, αλλά τέλος πάντων εντάξει, ο συγκεκριμένος, λοιπόν, τότε δεν ξέρω κατά πίνει καθόλου. Τα χάφτω όλα μόνο κόμματα και λέει και πώς, τι θα δώσει. Αυτός είναι ο λαός μας, σας έχω ξαναπεί. Εγώ θα ήθελα όμως πραγματικά να δω στις εκλογές, όχι αυτές που θα έρθουν, γιατί αυτές δεν έχουν βαρύτητα για τον ελληνικό λαό, στις άλλες εκλογές να δω πάλι μήπως εκείνη η πλατεία πάρκου γεμίσει με κανένα 2-3 άτομα όπως την προηγούμενη φορά. Τότε θα είμαστε μαζί, κύριε Στεριόπουλο, σας καλέσω να τραβήξετε τα πλάνα για να δείτε ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να έχει μυαλό. Εκτός αν συμβεί το αυτό που δεν εύχομαι. Ραγιάδες όπως έχετε πει. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Είναι δυνατόν να έρχεται με τέτοιο θράσος αναπληρωτής υπουργός οικονομικών και να μιλάει τόσο άνετα σε μια αίθουσα εννοείται πληγμένων ανθρώπων. Είναι δυνατόν. Δηλαδή τι πιέσαμε εμείς. Τον είπαμε ότι αθετήσατε το λόγο τους, πολύ που ήρθε. Τον έδωσε μια χαρά, ήταν ότι μαντιλάκι δεν έβγαλε. Έτσι γίνονται οι διαβουλεύσεις. Και τι διαβουλεύσεις, με ένα άτομο το οποίο, με άτομα τα οποία σε έχουν καταστρέψει. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή, κύριε Γκανή? Υπάρχει και μια άλλη ερώτηση. Και υπάρχει μια άλλη ερώτηση. Εσείς, γιατί δεν ήσασταν εκεί? Γιατί σας είπα, επειδή είμαστε στο νόμο Θεότητος και δεν έχουμε το προνόμιο να παρακολουθούμε τα τοπικά κανάλια του νόμου μας, παρακολουθούμε άλλα μέσα από γύρω. Λοιπόν, είναι πως είναι στην παραμεθόριο που παρακολουθούν τουρκικά και δεν μπορούν να πιάσουν ελληνικά, έτσι είμαστε και εμείς εδώ. Λοιπόν, είχα μείνει στη δήλωση που την έδωσα την άλλη μέρα το πρωί ότι ήταν κλειστή και θα ήταν καλεσμένοι αγρότες μόνο του μπλόκου. Δυστυχώς, το επόμενο δελτίο το είδα σήμερα το πρωί, έτσι. Έτσι πάμε. Σε μια μέρα καθυστέρηση εδώ ήταν η ενημέρωση. Γι' αυτό. Και να σας πω και το άλλο, το πιο αυτό, μπορούσαν αυτοί που ήθελαν οι θέλοντες να καλέσουν όλους τους αγρότες. Από την πρώτη στιγμή. Τι πάει να πει μόνο οι αγρότες που είναι στα μπλόκα. Όταν από την άλλη μεριά καλούμε όλους τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Εγώ θα το βάλω αλλιώς το ερώτημα. Μήπως κάποιος από τους θέλοντες αγρότες, συναδέλφους, φοβόταν τίποτα άλλο. Το τι θα γινόταν εκεί μέσα. Γιατί εμείς, ξέρετε, δεν ερχόμαστε να χαϊδέψουμε, ούτε να χαιρετήσουμε. Δεν έχουμε καμιά ανάγκη να χαιρετήσουμε κανέναν. Τους χαιρετάμε όποτε, όποτε θέλουμε. Αλλά μήπως θα πέραζαν οι λόγοι. Και θα εγκαλούνταν αυτοί που κάλεσαν τους βουλευτές. Γιατί καλέσατε τα παράσιτα αυτά. Γιατί εμείς παράσιτα είμαστε για αυτούς. Ή όπως έλεγε κάποιος άλλος, τσιμπούρια. Έτσι είμαστε για αυτούς. Πώς ξαφνικά την Τετάρτη θα πάμε μαζί με τον Βαγγέλη. Όλοι μαζί για να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι. Τι ενωμένος είσαι με τον Βαγγέλη? Είσαι ενωμένος με αυτό που λέει έξω την Ευρωπαϊκή Ένωση? Για να δούμε και πού πατάμε δηλαδή, τι σκοπό έχουμε, να καταλάβουμε μερικοί. Είσαι με αυτό που λέει και οι μένες κατώτατες τιμές. Για να ξέρουμε τι ζητάει ο καθένας. Και μετά γιατί οι άλλοι, η βουλευτήνα η, που είναι και από αγροτικά εισοδήματα και λέει ότι εσείς δεν έχετε ενιαίο, πώς να μην πει ότι έχουμε ενιαίο μέτωπο, πού το είναι το ενιαίο? Ο καθένας όταν κατήβει στο κεφάλι. Και ο άλλος φέρνει το παράδειγμα από τον αρχαιό, τον αγρότη για τους παράνομους. Αλλά και δεν είναι να τον πατήσει κανένας. Να τον πει ο αρχαιός είναι στην Αχαία που είναι, ο άλλος όσο βάσανα έχει ο κάθε λαός δεν μπορεί να προσδιοριστεί από έναν. Είναι ολικό το πρόβλημα. Αλλά αν γινόταν οι πέντε βασικοί κορμοί που μιλάγαμε για εθνική στρατηγική, δεν υπήρχε πρόβλημα. Είχε και αυτά μέσα. Ναι. Και τα είχε από το 2007, όταν οι παράνομοι ήταν νόμιμοι τότε. Κύριε Γκανή, όταν δούλευαν κάτι χιλιάδες για τον Πόπολα. Χωρίς οίκα, χωρίς ασφάλειες και με μεροκάματα του τρόμου. Έτσι και άμα σκοτώνει η Γκάνη, τώρα θα βάλουμε στο τσιμέντο. Κύριε Γκανή, το θέμα είναι τώρα τι γίνεται έστω και με αυτές τις συσκέψεις, έστω και με αυτές τις κινητοποίησεις. Άσχετα αν εσείς δεν συμμετέχετε, τι εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει, τι μπορείτε να προτείνετε ότι μπορεί να γίνει? Τίποτα, τώρα είναι η έξοδο διαφυγής. Πάμε την Τετάρτη στην Αθήνα, φωνάζουμε εκεί λίγο, θα γίνει λίγο χαβάς και την άλλη μέρα το πρωί αρχίζουμε και πάμε στα χωριά μας. Αυτό θα γίνει. Πετρέλαιο, τέλος. Τώρα